Τα μέτρα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 14/12/2020 για το μερικό άνοιγμα των καταστημάτων παρουσίασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι θα ανοίξουν κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία, ενώ η υπόλοιπη αγορά θα λειτουργεί με τη μέθοδο του click away. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα πάρει μία ώρα παράταση σε σχέση με τώρα, δηλαδή στις 10 το βράδυ. Όσον αφορά τις εκκλησίες, αυτές θα μπορούν να λειτουργούν με μόλις 9 άτομα, εκτός από τις Μητροπόλεις, οι οποίες θα λειτουργούν με 25. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός των υδάτων. Μετά το σφοδρό κύμα αντιδράσεων για τις ημέρες καραντίνας που πρέπει να μπαίνει όποιος εισέρχεται στην Ελλάδα μεταξύ 18/12 και 7/1, ακόμα και με αρνητικό τεστ, από τις 10 ημέρες μειώθηκε σε 3. Τα μέτρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε είναι: Πρώτον, η διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου ότι οι ταχυμεταφορές είναι υπερφορτωμένες και δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, κατ' εξαίρεση από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως την 5η 7 Ιανουαρίου 2021, θα επιτραπεί η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή της παραγγελίας του. Click away. Τις επιμέρους λεπτομέρειες θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερον, το άνοιγμα των κομμωτηρίων από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρονισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Τρίτον, το άνοιγμα των βιβλιοπωλείων από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 σε όλη τη χώρα, επίσης με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου και με ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τετραγωνικά ή ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά για καταστήματα άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων. Τέταρτον, το άνοιγμα των εκκλησιών μας για τους πιστούς ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και 9 ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικίες Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίσης, σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανίων, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο. Πέμπτον, τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Διευκρινίζεται ότι για μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία, στο προαναφερθέν πλαίσιο λειτουργίας τους θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 2. Σημειώνεται ακόμη ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα και εισέρχονται στη χώρα από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021 περιορίζεται από τις 10 που είχε εξαγγελθεί στις 3 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ως παραμένουσες κλειστές με κρατική εντολή. Η απόφαση αυτή ελήφθη γιατί οι ταχυμεταφορές έχουν φτάσει στα όρια της λειτουργίας τους. Ο πελάτης θα κάνει την παραγγελία του μέσω e-shop ή μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας και πληρωμής μέσω POS έξω από το κατάστημα. Ο πελάτης θα πρέπει να έχει είτε ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής είτε SMS από την επιχείρηση με την ημερομηνία και ώρα παραλαβής. Η παραγγελία θα παραδίδεται σε έναν και θα παραλαμβάνεται από έναν. Ουρές θα επιτρέπονται έως 9 άτομα και με απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον. Όποιος αφήσει πελάτη να εισέλθει στο κατάστημα θα έχει πρόστιμο από 2.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από 15 έως 90 ημέρες. Το click away θα λειτουργεί σε επιχειρήσεις που θα έχουν μόνο είσοδο-έξοδο σε δρόμο, έτσι εξαιρούνται τα εμπορικά κέντρα. Πάντως, είναι απορίας άξιον το πως οι έμποροι θα μπορέσουν να επωφεληθούν αυτής της διαδικασίας τη στιγμή που σύμφωνα με αποκλειστικές δηλώσεις του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών στο ProNews TV, κυρίου Καφούνη, ενώ 80% των εμπόρων της Αθήνας δεν διαθέτει e-shop και άρα δεν έχει κάποιον τρόπο να εκθέσει τα προϊόντα του για να λάβει ηλεκτρονικές ή έστω και τηλεφωνικές παραγγελίες.